Express, σύμφωνα με το οποίο η λιβική κυβέρνηση ζήτησε συγγνώμη για το ότι χτύπησε το πλοίο. Θα δώσει και αποζημίωση, μήπως. Δεν το ξέρω. Αφήστε, μπορώ να πω. Μπορώ να συζήτηση, σας λέω τι. Παρακαλώ. Επίσης μου λένε ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών έλεγε ποια είναι η πλειοκτήτρια εταιρεία. Δεν έλεγε το όνομα, όχι. Δεν το έλεγε το όνομα. Μίλησα με τον κύριο Βενιζέλο που είναι υπουργό των Εξωτερικών και τον ρώτησα, του είπα ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση εδώ. Μου είπε ότι αυτό που είπατε, ότι ζήτησε συγγνώμη, διότι οι Λίβοι πίστευαν ότι αυτό το πλοίο μεταφέρει τζιχαντιστές. Ήταν ένα πλοίο το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο 2 χρόνια τώρα. Επομένως δεν είχε να κάνει με το. Όχι με λαθρεμπόριο. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη, τουλάχιστον στη συζήτηση αυτή. Πίστευαν ότι έχει μέσα τζιχαντιστές, το μοβάρδισαν για αυτό το λόγο και ζήτησαν συγγνώμη. Το πλοίο κάνει διαδρομή ρουτίνας. Μεταφέρει καύσιμα δηλαδή εδώ και 2 χρόνια με διαδρομή ρουτίνας. Και υπάρχει και αναφορά στην πλειοκτήρια εταιρεία. Συνεπώς, υπάρχει ένα ζήτημα συζήτησης εδώ. Και εγώ θα μπορούσα να πω στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας να μου πει γιατί έχουμε ψηφίσει στη Βουλή να μπει σύστημα GPS στα πλοία για να εντοπίζεται η θέση του πλοίου και ακόμα δεν έχει μπει. Είναι ένα θέμα αυτό. Αλλά όχι να μπερδεύουμε το ρεπορτάζ με την πολιτική και σε τόσο κρίσιμες στιγμές να απευθύνουμε μομφές που άλλος που δεν ξέρει το ρεπορτάζ. Είναι του κυρίου Μελισανίδη εταιρεία, απαντήστε. Δηλαδή, αν δεν κάνετε. Κύριε Λοβέρδο, το ξέρω. Το ξέρει ο κύριος Βενιζέλος. Δεν το ξέρω. Το όνομα Μελισανίδη δεν το λέτε, τι φοβάστε. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα. Πέστε λοιπόν, τι σα είπε ο κύριος Βενιζέλος, σα το είπε. Έχω κανένα πρόβλημα. Τον ρωτήσατε τον κύριο Βενιζέλο. Καταρχάς. Το είπε το όνομα. Μιλάμε για ένα θέμα που θέτετε μόνο εσείς. Εσείς λέω τον ρωτήσατε. Μόνο εσείς το θέτετε. Μίλησατε τηλεφωνικά μόλι τώρα, δεν είπατε. Είπατε αυτή η εταιρεία που λέτε είναι συμφερόντων του κυρίου Μελισανίδη. Είναι κάποιο άλλο Έλληνα. Που λέτε, ούτε καν τον γνωρίζω. Βάζετε ένα θέμα από το παράθυρο. Από το παράθυρο. Και μας κάνετε μετά και τον τιμητή. Το σύστημα προστασίας της διαφοράς. Όχι κύριε Βελοβέρδο. Γιατί μιλάτε με άνθρωπο θέμα. Που το συγκεκριμένο διαδικασία ούτε καν τον ξέρει. Είναι το σύστημα το κυβερνητικό προστασίας της διαφθοράς. Το φίλων των πρωθυπουργικών. Το σύστημα. Που πέρασε το καλοκαίρι στην τροπολογία στη Βουλή. Συγγνώμη, χάριζε πρόστιμα και από τα θερμόνια καυσίμων. Λεφτά που θα τα βρούμε. Να που θα βρούμε τα λεφτά λοιπόν. Μπροστά μας τα έχουμε. Καθαρίζεται. Επειδή υπάρχουν νεκροί, καλό είναι να κρατήσουμε τα μυαλιά μας. Βεβαίως, έχουμε 2 νεκρούς, έναν Έλληνα και έναν Ρουμάνο, 2 εργαζόμενους. Και δεν υπάρχει ευαισθησία να πείτε ποιος είναι ο εργολάβος, ποιος είναι ο εφοπλιστής. Επειδή είστε κήρυκας του λεφτά υπάρχουν, πρέπει και εύκολα τα βρήκατε και απόψε. Δεν πρέπει τα βρήκαμε, να διαχωρίσετε. Λέω ποιος τα κρύβει, κύριε. Υπάρχουν εσείς τα είπατε, κύριε Λεβέρδο. Πρέπει να διαχωρίσετε το ρεπορτάζ. Παρακαλώ, γιατί η πολιτική εμείς. Είναι εδώ, κύριος Λαφαζάνης. Εσείς είστε δημοσιογράφος. Έχετε πει εσείς. Και εδώ όχι εμείς. Υπάρχουν ένας νεκρός. Ένας νεκρός Έλληνας. Το όνομα Μελισανίδη στο επιβεβαιώνει. Ένας νεκρός Έλληνας. Ένας νεκρός Ρουμάνος. Και αφού πρόκειται για ατύχημα για το οποίο οι Λίβοι ζήτησαν συγγνώμη, ας βρούμε χρόνο να σκεφτούμε τους νεκρούς. Επαναλαμβάνω. Το όνομα Μελισανίδη το επιβεβαιώνει ο κ. Βενιζέλος. Εσείς το ρωτήσατε. Το όνομα της εταιρείας. Εσείς το ρωτήσατε. Μου είπε ότι το όνομα της εταιρείας το αναφέρει. Εσείς ρωτήσατε ποιος είναι πίσω από την εταιρεία. Το αναφέρει ρε παιδάκι μου. Τι άλλο να σου πω τώρα. Το όνομα του κ. Μελισανίδη, ξαναλέω. Λέει το όνομα της εταιρείας. Του πρωθυπουργικού φίλου. Εσείς βάζετε τώρα ένα σκάνδαλο που δεν υπάρχει για να κάνετε πολιτική κερδοσκοπία. Για ακόμα. Λέω το λαθρεμπόριο. Το λαθρεμπόριο. Πάμε στον κύριο Χαϊκάλη. Δεν έχω κύριο Χαϊκάλη. Αυτό λέω. Το πήρανε τσέχι, συγγνώμη, δεν είναι λαθρέμπορο ο κύριο Μελισανίδη. Τι είναι αυτά που λέτε. Ευθέω, κύριο Μελισανίδη, έχει καταδικαστεί όπω θέλει. Είναι λαθρέμπορο. Επαναλαμβάνω. Να δώσουμε τα χαρτιά εδώ γιατί δεν την υπερασπίζομαι καθόλου. Ούτε καν το ξέρω. Ούτε εγώ. Ούτε δεν καταλαβαίνω πραγματικά τη συζήτηση αυτή. Δεν την καταλαβαίνω. Πάμε στον κύριο Χαϊκάλη. Κύριε Χαϊκάλη, να έχουμε.